Καλησπέρα σας. Θέλω αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ όμορφες συνταγές. Ξεκινάμε με αυγουλάκια, 6 αυγουλάκια, 8,80. 8,80 τα αυγά. Βεβαίως. Ξέρετε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι έτσι πρέπει. Λοιπόν, κοιτάξτε, γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι νούμερο 1 χώρα παραγωγής σιτηρά. Δεν μας έρχονται σιτηρά λόγω του πολέμου. Βινάνε οι κότες, βγάζουν λιγότερα αυγά, άρα το αυγό είναι πανάκριβο. Και συνεχίζουμε με τη δεύτερη επιλογή σας, καφές ελληνικός. Πάλα πολύ όμορφα, 12-20. 12-20. Ναι, είναι πανάκριβος ο καφές ελληνικός, γιατί όπως γνωρίζετε ο καφές ελληνικός έρχεται από τη Βραζιλία η πρώτη ύλη. Έχει πόλεμο και στη Βραζιλία. Όχι, αλλά έχει στη Σομαλία. Και τι γίνεται, έχουν ανέβει Σομαλοί πειρατές στα στενά του Γιβραλτάρ, έχουν παστακωθεί δεξιά-αριστερά, έχουν ταμπουρωθεί να πούμε με τα οπλοκάνια. Καταλάβες, περνάνε τα πλοία με το καφέ, βαράνε αυτοί. Φοβούνται τα πλοία, κάνουν το γύρο. Περισσότερα καύσιμα, πιο ακριβώς ο καφές. Απλά τα πράγματα. Και συνεχίζουμε, τρίτη επιλογή. Ω, βλέπω ελαιόλαδο. Λοιπόν, πριν σας πω την τιμή, να σας πω ότι φέτος δεν υπάρχει ελαιόλαδο. Είναι πανάκριβο, το ξέρετε, δεν έχει ακριβή το ελαιόλαδο. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Το καλύτερο κομμάτι σας δίνω έξτρα παρθένο ανέγκυχτο. Ούτε ο αέρας δεν το έχει ακουμπήσει αυτό το ελαιόλαδο. 29 ευρώ. 29 ευρώ. Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το πήρατε. Λοιπόν, σύνολο είμαστε 50 ευρώ. 50 ευρώ. Ναι. Καλά. Ορίστε. Σακουλίτσα θέλετε. Ναι, δώστε μου και μια τσαντούλα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι πάμε ένα 5 ευρώ παραπάνω, έχει 5 ευρώ η σακούλα. Γιατί? Δεν έχετε ακούσει για τον πόλεμο που γίνεται στο Ισραήλ. Αυτός ο πόλεμος τι κάνει, έχει μπλοκάρει δηλαδή τα πετρέλαια, γιατί η σακούλα είναι πλαστικό. Οπότε πλαστικό, πετρέλαιο, δεν έχετε το πετρέλαιο, ακριβό το πετρέλαιο, ακριβή πλαστική σακούλα, 5 ευρώ. Αλλά επειδή είστε τυχεροί, να σας πω ότι έχουμε το παλιό τιμολογίο, θα σας κάνω δώρο. Λοιπόν, 50 ευρώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι κύριε ο Έλληνας. Του λες μια παπαροδικαιολογία και σε πληρώνει. Μην τους ξυπνήσουμε.